Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά. Καταρχάς, να σας ζήσω τα παιδάκια σας. Έχω γνωρίσει τις κόρες τις δύο. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχες, τόσο καλά παιδιά. Δεν είναι δηλαδή απλά πανέμορφα κορίτσια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Όχι, είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά. Έτσι. Και όταν είναι καλά τα παιδιά, είναι καλή γονή. Είναι όλα καλά. Βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Ρόμπερτ Ουίλιαμ στην παρέα μας. Δεν μπορώ να μιλήσω λίγο με τον άνθρωπο ή θα μας τραγουδήσει? Γιατί έχω πάρα πολλά να το ρωτήσω. Όχι, να ρωτήσεις. Καταρχάς, να πούμε ότι θα το ξαναπώ για όσους δεν ήσασταν πριν που το είπα, ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν ένα από τα ηγετικά μέλη του συγκροτήματος Paul μαζί με τον Κώστα τον Τουρνά. Και δεν το λέω εγώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο ελληνικό συγκρότημα βασικά που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το πες καλά. Πώς τους θυμάστε εσείς τους Paul? Ωραία χρόνια. Ναι, ωραία χρόνια, σίγουρα ωραία χρόνια, αλλά με τον Κώστα είμαστε μαζί από 12 ετών, οπότε ήταν μια συνέχεια. Είσαστε γείτονες. Πόσο να γίνει αυτή η γνωριμία? Είμαστε κυψελιώτες. Από τα 12 μας χρόνια και μέχρι σήμερα, μιλάμε καθημερινά, παίζουμε και καμιά μπυριμπούλα και περνάει η ώρα, αλλά ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Αγαπούσαμε και οι δύο τη μουσική. Είχαμε φτιάξει και άλλα συγκροτήματα πριν από τους Paul. Στα χρόνια του γυμνασίου είχαμε παίξει στη Νέα Μάκρη, θυμάμαι, στο Παπέτι ένα μαγαζί, όσοι θυμούνται. Τώρα λέω πράγματα που είναι άγνωστα. Κοιτάτε, εμένα κοιτάξατε. Όχι, λέω, μπορεί να ξέρει ο μπαμπάς μου τώρα, γι' αυτό σε. Α, μπορεί, σίγουρα. Ή ο παππούς μπορεί να το ξέρει. Όχι, εντάξει, ο μπαμπάς μου το πω. Είχαμε παίξει στα Καμένα Βούλουλα, η πρώτη μας δουλειά που είχα φύγει για πρώτη φορά από το σπίτι, 17 ετών καλοκαίρι. Στα κρυφά? Όχι. Πήγαμε να δουλέψουμε. Μεγάλο πράγμα τότε. Και είχαμε τραγουδιστεί το Σερεμέτι. Το Σερεμέτι τον θυμάσαι σίγουρα. Ακουστά τον έχω. Όχι, τον έχω. Λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος είχε ξεκινήσει από λαϊκά συγκροτήματα, από μοντέρνα συγκροτήματα. Το βλέπετε ότι πάλι εμένα ρωτάει. Σαν δε σάμε με φάρος. Ναι, τέλος πάντων. Πάλι σαν κοιτά, πια κοιτάξε ένα άντρα. Και τελικά είναι άγκυρο αυτό που σου είπα πριν. Πολ ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, το 70 ή το 74. Οι Πολ ξεκίνησαν το 71. Η πρώτη επιτυχία ποια ήταν που είχατε βγάλει? Το. Η πρώτη σας επιτυχία, η επιτυχία που, είναι, που έγινε χαμός με το κομμάτι, το πρώτο σας τραγούδι. Κοίταξε να δεις, να πέσαν και καρέκλες. Το πρώτο κομμάτι που κάναμε ήταν το «Άνθρωπε αγάπη» και το «Έλα ήλια μου». Αυτά τα πρώτα. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα. Όχι μετά, όταν σας γνώρισε ο κόσμος. Όχι, όχι, όχι. Κάναμε αυτό, μετά μπήκαμε κατευθείαν στη διαδικασία να κάνουμε το LP αυτό, το ταγάρι το γνωστό. Και η επιτυχία ουσιαστικά άρχισε να φαίνεται από τα μέσα Νοεμβρίου. Γύρω στο τέλειο Οκτωβρίου πιάσαμε δουλειά στο ελαττήριο, η πρώτη μας δουλειά Σαν Paul. Φαντάσου τώρα όνομα μαγαζιού. Ναι, έτσι το είχαμε βγάλει εμείς. Δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Έτσι το είχαμε βγάλει εμείς. Και αφήσατε ένα ελαττήριο, εμπαρφιντός. Επειδή είσαστε εδώ και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά θέλω να έχουμε πρωί, θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας πείτε κάτι, είτε ο άνθρωπο αγάπη, είτε ο ήλιο μου. Μαζί με την Ηλένια γίνεται. Αυτό, όχι, από ένα. Θα πούμε ένα και μετά, αν έχουμε χρόνο, θα πω και άλλα που μπορεί να μην ξέρετε, αλλά θα ήθελα. Εγώ να τα ξέρω όλα, αλλά. Δεν τα ξέρεις όλα, γιατί αν είναι κομμάτια που έχω γράψει και δεν τα ξέρει, πώς θα τα ξέρει. Θα μιλήσουμε, επειδή θέλω να μιλήσουμε για τους Paul, αλλά επειδή εγώ ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια στην ιστορία της ελληνικής μουσικής είναι το Εσύ και εγώ, που ήταν, νομίζω εσείς δεν το έχετε πει, που ήταν στην ταινία με την Κορίνα Τσοπέη. Το είχαμε πει μαζί με τη Μαριάννα της Χωραμένης. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Του Χατζινάσιου. Δεν υπάρχει. Χατζινάσιος είχατε και το Μάθημα Σολφές και το Εσύ και εγώ. Δηλαδή. Πού τώρα αυτό που λες, είσαι... δεν το ξέρω. Τι έβαλες, αυτό είναι. Δυνάμωσε λίγο, Σταύρο μου. Παιδιά, δεν ξέρω. Κορίνα Τσοπέη και Κώστας Πρέκας πιλότος που το λέγανε ράλι. Παιδιά, δεν ξέρετε τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω. Εσύ και εγώ. Η φωνή σας είναι αυτή τώρα εδώ, έτσι. Ναι, όταν ήμουν παιδί. Είναι μαγική. Όχι, δεν είναι μαγική. Μαγική έγινε, αν θέλεις ή αν θέλεις πιο όρημη, έγινε όταν μεγάλο. Ναι, αλλά εντάξει, ναι, λέμε, αυτή όμως είναι η εποχή. Εγώ στους Paul που ακούω τη φωνή μου τώρα είναι. Δεν την ανταγωνίζετε. Άστο. Ναι. Έτσι. Υπέροχο. Υπηαγωγείο. Τι θα μας πείτε? Τι θες, είπες, εάν μου δώσετε θέλω χρόνο, να πω λίγο Paul εποχή. Να πω το «Έλα ήλια μου» μαζί με την Ηλένια. Εννοείται. Καταρχάς θα φέρω το κινητό μου να τραβήξω βίντεο, δεν το έχω κάνει ποτέ. Και εγώ αυτό πήγα να κάνω από εδώ. Τόσο. Σας ακούμε, σας απολαμβάνουμε. Τυχαία βρέθηκε ένα μικρόφωνο μπροστά μου. Έχουμε ήχο από την κιθάρα, έχουμε, έτσι. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αφιερωμένο. Σε θαυμάστε εδώ Paul. Έτσι, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το θέλω αυτό το πλάνο.
Ένα παιδάκι τη Σοφία. Να σου ζήσει, αγάπη. Ευχαριστώ πόσα πολύ. Είναι τώρα. Είναι 1,5 χρονών. Σοφούλα στη μαμά σου, αλλά και σε σένα. Και στον παπά, βέβαια, πάνω απ' όλα. Ντοκουμέντο. Φρεσκό το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Είναι καιρός που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Και πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη θεριεύει. Ζωντανεύει την καρδιά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή είναι η καλύτερη μου στιγμή στην εκπομπή αυτή. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω ότι επειδή μιλάγαμε πριν από με Δώρα, για μένα αυτός ο στίχος, ένα από τους πιο ερωτικούς στίχους που έχω ακούσει ποτέ. Πάρτε κιθάρα και ας μην ξέρετε, μάθετε τα λόγια απ' έξω και πηγαίνετε κάτω από τον μπαλκόνι της και ακούστε με, εμπιστευτείτε με. Εκεί να δεις πόσο δυνατά θα πηγαίνει η καρδιά. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρει και πολλοί κόσμος, ότι εσείς είχατε ασχοληθεί και με τους τίτλους έναρξης της σειράς Λάμψη, έτσι. Υπήρχε μια περίοδος, έχω γράψει 7 σειρές. Ναι, 7 σειρές. Τη Λάμψη, τη Δίψα, τον Ανατολικό Άνεμο, την Έμεση, το πέσαν όλα. Οπότε λέτε, είναι μια λέξη που λέτε συγκεκριμένα, αλλά δεν έχω ανακαλύψει ακόμα ποια είναι, αλλά δεν πειράζει. Από το 92 μέχρι το 94 έκανε 7 σειρές και μεγάλες σειρές. Δηλαδή, ακριβές σειρές και η Λάμψη πήγε 2.700 επεισόδια πόσα πήγε. Και πουλήθηκε σε 65 χώρες, πρέπει να έχω γύρω στα 150.000 view παγκοσμίως. Εσείς ως καλλιτέχνης έχετε πνευματικά δικαιώματα από τους... Ναι. Άρα παίρνετε ένα ποσό από εκεί, κάποια αποζημίωση. Ναι, είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα, αλλά δυστυχώς τα χρήματα από τη Λάμψη τα πήρα μόνο από 2 ή 3 χώρες. Διότι όποιοι επιτίδη, εν πάση περιπτώσει, κόβουν τους τίτλους, κόβουν τα γράμματα, δεν ξέρει ποιος έχει γράψει τι. Και ψαχνόμαστε. Ναι, και τα πρώτα λεφτά που ήταν από την Πολωνία που στείλανε τότε στην ΑΕΠΗ. Έχουμε ένα σύριαλ που παίζει ο Γιάνγκος Δράκος και ποιος έχει γράψει τη μουσική. Απίστευτο. Και πόσα χρήματα πήρατε στην Πολωνία? Ήταν πολλά τα λεφτά. Ήταν Πολωνία, Κύπρος και Καναδά βρήκα. Ήταν πολλά τα επεισόδια, παιδιά. Πολύ. Έτσι. Δεν αυτό είναι ότι εάν είχα πάρει τα λεφτά από τις 65 χώρες, θα ήταν πάνω από 15 εκατομμύρια. Μισό λεπτό, παιδιά. Για το ένα σύριαλ. Δεν τα είχε πάρει. Είχα δύο σύριαλ ταυτόχρονα στην Αυστραλία. Το Ανατολικό Άνεμο και την Λάμψη. Μα και πώς να το κυνηγήσεις μετά, πού να βρεις όλες τις χώρες, είναι δύσκολο. Το κυνηγάς, το πρόβλημα είναι ότι όταν φεύγει από εδώ η σειρά και για διάφορους οικονομικούς λόγους ή τι άλλο, αυτοί που πουλάνε τη σειρά κόβουν τους συντελεστές αυτής της σειράς για να μην πληρώσουν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί όλα έτσι κι αλλιώς τα δικαιώματα θα τα δώσει στον οργανισμό έξω. Ναι, ο οργανισμός θα παίρνει, αλλά δεν ξέρει τι νόση είναι. Κατάλαβες τι γίνεται εκεί. Αν δεν προβάλλεται το όνομά σου, δεν ξέρει είναι σαν να μην είσαι μέσα. Γι' αυτό τι γίνεται. Μπορεί σε μια σειρά να μην συμμετέχει, αλλά μόνο και μόνο που είναι το όνομά σου στους τίτλους, είναι σαν να είσαι στο επεισόδιο. Ξέρεις γιατί γινόταν αυτό. Περισσότερο για τους ηθοποιούς. Διότι εγώ έτσι κι αλλιώς τα δικαιώματα θα τα έπαιρνα. Δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα να κόψουν εμένα, ας πούμε. Για τα δικαιώματα έτσι κι αλλιώς το κανάλι τα δίνει. Όμως είχαν πρόβλημα στο να πληρώσουν τους ηθοποιούς για άλλες εκτελέσεις και γι' αυτό τους πήγαν στα δικαστήρια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται που η Ελένη τα τελευταία χρόνια
ασχολείται με το τραγούδι. Επαγγελματικά το κάνει. Πολλά χρόνια την ξέρουμε στο χώρο, στην τηλεόραση, σε όλα αυτά που κάνει μεγάλη επιτυχία. Κάνει αυτό που της αρέσει. Η δική μου συμβουλή όταν μου το είχε ζητήσει χρόνια πριν ήταν όχι. Το, το κράτησε όμως το όχι για μερικά χρόνια. Τώρα τι έγινε και, και άλλαξε. Γιατί το επάγγελμα πια σαν επάγγελμα δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατό να δουλεύεις μία φορά την εβδομάδα και η σεζόν να είναι 1,5 μήνας ή 2 μήνες ή κάτι τέτοιο. Όταν εμείς στην εποχή τη δική μου παρακαλούσαμε για ρεπό και σε αγριοκύταγε ο κατασυμματάρχης και η σεζόν πήγαινε 6 μήνες, 7. Άρα και τώρα τα ξέρετε και τη συμβουλεύετε. Ένα αυτό και δεύτερον ότι εάν δεν έχεις επιτυχία συνέχεια στην Ελλάδα, δεν... εντάξει, έκανες και μετά τι. Μετά τι γίνεται. Εν τω μεταξύ υπάρχει και τεράστια παραγωγή από ταλέντα, από πραγματικά ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες φωνές που βγαίνουν στα διάφορα αυτά reality, που, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε πού. Να κάνουν ποια καριέρα, με ποια συμβόλαια, γιατί αυτά τα ακούω λίγο... Ναι. Τα χρυσά συμβόλαια και ισχύει. Τα τσίγκινα συμβόλαια. Πάρα πολλά... Δεν υπάρχουν πια αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι, και ακόμα και ο νικητής σε πολλά reality μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Μα τίποτα. Έτσι, ναι. Δεν σημαίνει ότι πες μου πόσοι από τους νικητές κάναν κάτι. Θα τους δώσετε τραγούδι. Εάν θελήσει ποτέ, αν νομίζω πια το... Ας ανοίξει το σιρτάρι να τον πάρει εκεί τάχο. Το στυλ που κάνει η Λένια είναι... Άλλο. Αυτά που ακούν τα σημερινά παιδιά τώρα. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω, επειδή σας είπαμε και για το παιδί. Συγγνώμη που γυρίζω. Μα τι λέτε τώρα, είμαστε σαλονάρατο γι' αυτό. Ένα έτσι πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, όχι ότι με την έννοια ότι είναι το κομμάτι που θα το βάλω να προωθώ όπως είναι με τους Πολ και τα άλλα τα ωραία σας τα ντουέτα, τα μαγικά, είναι φυσικά το μάθημα σολφέζ. Το μάθημα σολφέζ, μάλιστα, είναι ένα τραγούδι το οποίο το βάζει το παιδί μου, γιατί επειδή δεν ξέρω, μ' αρέσει πολύ για παιδάκι. Γιατί είναι το αβάντι, φαπαπαπα, έχει τις νότες. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Ήταν πάρα, πάρα, ποιανού ιδέα ήτανε. Του Γιώργου και της Σέρης Τηλιακού. Ο Χατζινάσιο το είχε φτιάξει, επειδή δεν είχε ρεφρέν, είχε πει το φαφαφα, ό,τι νότες έπαιζε δηλαδή. Όπου τους ξέρουν όλοι. Οπότε όταν το άκουσε η Σέβιλια, αυτό είναι καταπληκτικό, θα γράψω και το υπόλοιπο. Έγραψα δηλαδή το κουπλέ. Θα το ακούσουμε λίγο, αν και το ξέρουν όλοι, παιδιά, νομίζω αυτό το κομμάτι, όλες οι ηλικίες. Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μαριάννα Τόλη ήταν και ο Πασχάλης. Έτσι. Και μάλιστα. Όχι, δεν φταίει εσύ, εγώ δεν ακούω καλά. Και μάλιστα μιλάμε και για μια εποχή. Όχι, οι πόλοι ήταν τότε, υπήρχαν. Όχι. Όχι, γιατί εσεί. Οι πόλοι κράτησαν δύο χρόνια. Κρατήσαν δύο χρόνια. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, και νομίζω ότι κρατήσανε 40. Ναι, αλλά ξέρει τι είναι, ίσω αυτό είναι, αν θέλει, το μυστικό που το συγκρότημα έμεινε σαν θρύλο. Γιατί. Διαλυθήκαμε στο απόγειο τη. Αντίστοιχα όμω, εκείνη την εποχή υπήρχαν και οι Πελώμα Μποκιού, οι Σόκρατε, οι Άιντολς που ήταν με. Όχι, όχι. Α, δεν ήτανε. Ήτανε πολύ και πριν. Προ-Πολ και προ. Ναι. Α, δεν ήξερα. Γιατί η διαφορά που κάναμε εμεί ήταν ότι γράφαμε για πρώτη φορά στίχο ελληνικό πάνω σε δικέ μα μουσικέ, δεν κάναμε διασκευέ δηλαδή. Και ίσω πιο προχωρημένο. Αλλά τα συγκροτήματα τη εποχή ήταν οι Σόκρατε, ήταν η Πελώμα Μποκιού, ήταν ο Πολυκάκο. Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, εμείς, αυτοί, από Αθήνα οι περισσότεροι. Να ρωτήσω κάτι, την Eurovision την τότε με την τώρα βλέπετε διαφορές σε πολλά πράγματα, εντάξει, okay. Ναι, οι διαφορές υπάρχουν. Πού, εντάξει τα κομμάτια, γιατί οι εποχές περνάνε, αλλάζει και το είδος και το στυλ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα και σε μεγάλες διαφορές. Διαφορές υπάρχουν, να σου πω πρώτα απ' όλα τεχνολογικές διαφορές, γιατί η πρόοδος που έκανε πάνω στα ηλεκτρονικά και στα φώτα περισσότερο, βλέπεις πια ένα εκπληκτικό θέαμα, έτσι, που δεν το είχαμε εμείς αυτό. Ισχύει, εμείς είχαμε τη μεγάλη... Άλλες εποχές όμως. Άλλες εποχές. Εμείς είχαμε τη μεγάλη ορχήστρα. Το half playback της, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, που παίζει με half playback. Νομίζω είναι ηχογραφημένη μουσική. Είναι ηχογραφημένη μουσική και παίζει φωνή. Live. Ναι, αλλά φωνή δεν θα ορχήστρα κανονικά. Ναι, όλα ζωντανά, όλα. Πώς επέλεγαν τότε το ποιος θα μας αντιπροσωπήσει στην Eurovision. Υπήρχε ένας διαγωνισμός όπου όσοι έστελναν, εν πάση περιπτώσει, και ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Όλοι. Έστελναν ναι. Οποιοςδήποτε. Έστελναν τα τραγούδια τους. Υπήρχε μια επιτροπή στην ΕΡΤ η οποία διάλεγε και κατέληγε στο κομμάτι. Θυμάστε που... με ποιους άλλους ήσασταν εκείνη την περίοδο και επιλέξανε. Όχι. Δεν μπορούσα να το ξέρω. Είχα ξαναστείλει εγώ δύο χρόνια μετά. Ένα κομμάτι που τελικά έκανε ένσταση τότε η συγχωρεμένη Σότια Ιτσότου με την Άννα τη Βύση και με τον Δώρο τον Γεωργιάδη, διότι είχα ξένο διαβατήριο, άρα πώς θα μπορούσα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, δύο χρόνια πριν είχα πάει. Α, μάλιστα.
Αλλά δεν ήταν το τραγούδι. Τότε πήγε το Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, τα νιάτσα να πει. Είχε εγκριθεί κομμάτι δικό μου να πάει. Είχατε πρόβλημα με το διαβατήριο. Όχι, δεν είχα πρόβλημα με το διαβατήριο. Αλλά δεν δημιούργησαν το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα για να μην πάει. Σκάνδαλο, άνθρωπε. Να τα. Παιδιά, να σα πω κάτι. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε που πριν το λέγω δηλαδή. Δεν έχω. Έχω παρακολουθήσει πολλές συνεντεύξεις του μπαμπά μου τέλος πάντων. Και εντάξει, επειδή εγώ τον έχω ζήσει σαν μπαμπά και όχι τόσο πολύ σαν καλλιτέχνη και όλα αυτά που έχει ζήσει μέσα στην πορεία του. Υπάρχει πολλή ιστορία από πίσω. Που ξέρει, πολλές φορές, παιδί μου, αξίζει να την πει. Και ο λόγος. Νομίζω που ο μπαμπάς δεν ήθελα να ασχοληθώ εγώ με το τραγούδι, είναι γιατί πολλές φορές μέσα στην καριέρα του βρέθηκε αντιμέτωπος με τέτοια πράγματα. Οπότε, με τριπλοποδιές, πολλές, με προβλήματα, ναι, πολλές τριπλοποδιές, πολλά προβλήματα, τα οποία και εγώ σαν μικρή ξεστάφουγα μέσα στο σπίτι, αλλά δεν επί της ουσίας, δεν έδινα ποτέ βάση, γιατί αξί, ήμουν μικρή, ήμουν μωρό, αλλά και μικρή, γι' αυτό. Πια, μεγαλώντας, ναι. Μου σκάνει στο μυαλό. Τα έχει συναντήσει όμως η Λένια κάποια από αυτά που μπορεί να σου έχει πει. Είσαι πόσο, είσαι σχεδόν 3-4 χρόνια στο κομμάτι του τραγουδιού, εγώ λέω. Έχει συναντήσει κάποια προβλήματα που σου είχε πει ότι πρόσεξε αυτό και τελικά να πει ρε πατέρα, έχει δίκιο τελικά σε αυτό. Είναι ένα χώρο δύσκολο. Ισχύει. Έτσι, ισχύει. Δύσκολος. Αυτό που εγώ είχα, που δεν ξέρω αν τα έχουν τα σημερινά παιδιά, δεν με ένοιαζε από τη στιγμή που είχα μιλήσει με τον επιχειρηματία και είχα συμφωνήσει τα λεφτά που θα πάρω. Πού θα μπει η ταμπέλα μου, αν θα είναι πάνω, όχι, αν θα είναι κάτω. Θέλατε να κάνετε τη δουλειά σας. Διότι αυτό που έλεγα είναι ότι με πληρώνεις κάποια λεφτά χ. Σημαντικά λεφτά. Θες να με βάλεις επάνω, γιατί νομίζω να σου φέρω κόσμο, βάλε με. Θες να με βάλεις κάτω, εσύ θα χάσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με αφορούσε τι χρήματα έπαιρναν οι συναδελφοί μου, αν θα βγουν πρώτοι, δεύτεροι, τελευταίοι, ποτέ. Άρα πήγαινα, έκανα τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα και έφευγα. Τώρα βέβαια αυτό που λέει είναι κατά κόρον ισχυτό. Η μαρκιζοφοβία είναι πάντα υπήρχε. Στα μαγαζιά. Πάντα υπήρχε. Βλέπει να γυρίζουν πινακίδες για να είναι όλοι πρώτοι. Βλέπει να αναπολογίζουν. Όχι μόνο στο τραγούδι. Παντού είναι αυτό. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ πριν φτάσουμε στην φετινή έτσι, εκπρόσωπο της Eurovision, την Αμάντα. Έχετε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια κάποια ελληνική συμμετοχή που να σας άρεσε πολύ. Να πούμε ότι το μάθημα Σολφέζ είχε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, στην πέμπτη θέση. Και μετά από αυτή την πέμπτη θέση. Η αμέσως επόμενη ήταν η Έλενα Παπαρίζου με την πρώτη θέση, έτσι. Όχι, ήταν με την τρίτη. Με την τρίτη, είχε τρίτη θέση. Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Όντως η Έλενα ήταν. Ποια ήταν η τρίτη, η Λένια μου. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου που ήταν με τους Αντί και μετά είναι που ήρθε και πήρε την πρώτη θέση. Είχε και άλλη μια τρίτη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι η Έλενα ήταν όλο το πακέτο. Ήταν, ναι. Σωστά. Δηλαδή όταν το είδα στην παράσταση που δώσανε πριν πάνε Eurovision, το περίμενα και θα κερδίσουν. Ναι, ναι. Έχετε πει τώρα την κοπέλα την καινούργια, την Αμάντα Γεωργιάδη. Όχι. Δεν την έχετε δει, γιατί δεν την έχουμε ακούσει κιόλας. Ούτε εμείς δεν την είχαμε δει. Μα τα τραγούδια θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο. Εγώ λίγο διαφωνώ σε αυτό το κλειστό από τη μια εταιρεία διαλύει να στείλει κάποιον. Διαφωνώ. Μια εταιρεία όμως, έτσι. Όποια εταιρεία. Ναι, δεν έχουμε πολλές. Διάφοροι, απλά η διαδικασία δεν είναι τόσο διακριτή για μας, δεν ακούγονται τα τραγούδια, δεν ξέρουμε. Εγώ ποιοι έχουν στείλει. Γίνεται απευθείας ανάθεση. Νομίζω γίνεται ανάθεση απευθείας. Ναι. Φέτος ήταν 5 υποψήφοι, ναι. Οι οποίοι 5 δεν ξέρουμε από πού προέκυψαν. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό. Για να γίνουν 5, κάπου πρέπει να ήταν 20 για να γίνουν 5. Επίσης το τραγούδι θα το ακούσουμε το Φεβρουάριο. Okay. Δηλαδή ναι, δεν κυκλοφόρησε από σήμερα ή από χθες. Αλλά δεν γίνεται αυτό, ναι. Γιατί για την Eurovision πρέπει 3 μήνες πριν την Eurovision να ακούσει την πρώτη φορά το τραγούδι. Δεν κάνει να είναι παλιότερα των 3 μηνών, θέλω ούτε να προϋπάρχει. Όμως, συγγνώμη, αλλά σε διακόπτω, ότι έχει αλλάξει πια ο θεσμός. Ουσιαστικά είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν είναι εδώ είναι η κοπέλα που θα μας εκπροσωπήσει, να το πούμε, κύριε Ρόμπερτ. Τώρα είναι διαγωνισμός τραγουδιστή. Ναι, έχετε δίκιο. Η κοπελίτσα είναι που θα μας εκπροσωπήσει. Ναι, ναι, καλή επιτυχία της. Να είναι καλά. Εννοείται. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Είναι αυτό λίγο το birdy, το στυλ της μουσικής. Εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ. Και εμένα πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν είναι γυροβιζιονικό. Δεν με αφορά. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι το τραγούδι που θα στείλουμε. Όχι. Μιλάμε για το ύφος της μουσικής με την οποία ασχολείται η Αμάντα Γεργιάδη, που μάλιστα έχουν ακουστεί και διάφορα λίγο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι κοπέλες που έχουν διαγωνιστεί στον διαγωνισμό και με το καλό η Αμάντα είναι μεν Ελληνίδες, αλλά δεν μένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας μόνο όσον αφορά την καταγωγή. Okay, καμία αντίρρηση σε αυτό και είναι, αν θέλεις, και καλοδεχούμενο, γιατί ίσως και η προφορά είναι άλλη όταν τραγουδάς αγγλικά. Φυσικά. Έτσι και πρέπει να είναι άλλη έτσι κι αλλιώς. Και έχουν μεγαλύτερη άνεση και, αν θέλεις, προσβασιμότητα στο κοινό που τους ακούει. Γιατί μιλάς για ένα κοινό σε που αυτό δεν έχετε άδικο.
Έτσι, τα ελληνικά στους ξένους ακούγονται λίγο. Κάπως. Ελληνικά. Έχουν εγκρεμιστεί καριέρες. Κάπως ελληνικά, ας πούμε. Θα μας τραγουδήσετε και κάτι άλλο. Μπορώ να σας πω ένα κομμάτι. Θα είσαστε κάπου να σας δούμε. Να μάθουν οι παλιοί, να μάθουν και οι νέοι. Έπαιξα την Παρασκευή, αλλά πάω με τα φόβου Θεού και πίστεως. Δεν θέλω, ρε παιδιά, ξέρετε γιατί. Λόγω της κατάστασης. Ναι. Είμαστε με τα εμβόλια να περάσουν όλοι. Και αν ο άλλος έχει πάει μαϊμού εμβόλιο, δεν έχουμε και αυτό το φαινόμενο, ας πούμε. Και σε στήλη, ναι, αλλά και η δουλειά είναι δουλειά όμως, κύριε Βουλιάμ. Είναι δουλειά, δεν μου λείπει. Αχ, τι μας κάνανε τα δικαιώματα της λάμψης. Δεν μου λείπει. Θα καθόσατε στο σπιτάκι σας τώρα και θα παίζετε μόνο για τους φίλους σας μουσική. Από 15 εκατομμύρια. Γιατί εσύ το ξεχνάς. Όχι, το έχω ξεχάσει ήδη. Θα το κάνετε, ξέρεις, έτσι, γιατί, τέλος πάντων. Μα δεν μου κάνει. Και θα μας τραγουδήσετε. Δεν ξέρω αν θα παίξω κάπου, γιατί νομίζω συνήθως και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά δεν θέλω, γιατί θα είμαι σε σπίτι μαζεμένοι με τα παιδιά και δεν το λέω τίποτα. Εγώ δεν δουλεύω. Όσο έρθει. Τι θα μας παίξετε? Να σας παίξω ένα κομμάτι που θα είναι λίγο άγνωστο σε εσάς. Δεν πειράζει. Τελείως, αλλά εντάξει, μπορώ να σας παίξω και δύο αν έχουμε χρόνο. Είναι το Συρταριό. Τρία χρόνια έζησα μαζί σου. Μοιάζει μια ολόκληρη ζωή. Όμως νιώθω κάτι πως μου κρύβεις. Όταν ζητάς να σ' αγαπάω πιο πολύ. Φταίνε ίσως τα λόγια από τους φίλους. Ίσως φταίει το ανώνυμο χάρτη που γράφε πως πρέπει να προσέχω, γιατί με άλλον σε μοιράζομαι μαζί. Πες μου πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πες μου πως ακόμα μ' αγαπάς. Πες μου πως δεν είμαι μια συνήθεια. Όταν τα βράδια μ' αγκαλιάζεις, με φιλάς. Πέντε νύχτες κοιμώ δίχως ύπνο. Έχω καταρρεύσει ψυχικά. Πέντε νύχτες κι όμως δεν στο κρύβω. Πως με σκοτώνεις σαν με παίρνεις αγκαλιά. Φταίνε ίσως τα λόγια από τους φίλους. Ίσως φταίει το ανώνυμο χάρτη που γράφε πως πρέπει να προσέχω, γιατί με άλλον σε μοιράζομαι μαζί. Πες μου πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πες μου πως ακόμα μ' αγαπάς. Πες μου πως δεν είμαι μια συνήθεια. Όταν τα βράδια μ' αγκαλιάζεις με φιλάς. Όταν τα βράδια μ' αγκαλιάζεις με φιλάς. Όταν τα βράδια μ' αγκαλιάζεις με φιλάς. Πολύ. Δεν μου λες. Ορίστε. Θα κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Είστε σίγουρος? Ναι. Τώρα. Αν σας δείξω. Καταρχάς πρέπει να μάθω πόσο χρόνο έχω. Γιατί... Δεν είναι. Ένα λεπτάκι έχουμε. Στα γρήγορα. Ευχαριστώ. Πάμε. Άντε και δύο. Εσείς θέλω να κάνετε. Να,
ξανά στο απειρό. Γι' αυτό θα περιμένω αιώνια, γι' αυτό θα βρω τη δύναμη να ζήσω όσες φορές κι αν χρειαστεί. Ναι, ξέρω οι δρόμοι μας ενώνουνε ξανά. Ίσως να μην κατάλαβα ποτέ ποιο ήταν το νόημα της αγάπης. Ίσως δεν βρήκα τρόπο να εκφραστώ, μα όμως τα αλήθεια σ' αγαπώ. Ναι, ξέρω οι δρόμοι μας ενώνουνε ξανά στο απειρό. Γι' αυτό θα περιμένω αιώνια, γι' αυτό θα βρω τη δύναμη να ζήσω όσες φορές κι αν χρειαστεί. Να 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 να. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές να έχετε. Να 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 να